εποχή της. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο από την αποκλειστική πληροφορία που μας μετέδωσε νωρίτερα ο Κώστας Πουλακίδας, ότι δηλαδή αν ολοκληρωθούν όλα όσα είναι να ολοκληρωθούν στα Σκόπια μέχρι αύριο μεθαύριο, τότε θα κατέβει στην Αθήνα η Συμφωνία των Πρεσπών και μπορεί να έρθει στη Βουλή 23 με 25 Ιανουαρίου. Σας φαίνεται σφιχτό το χρονοδιάγραμμα ή κάτι τέτοιο μπορεί να το δούμε όντως μπροστά μας να εξελίσσεται? Νομίζω ότι το ρεπορτάζ του συναδέλφου του κ. Πουλακίδα κινείται πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Ο στόχος της κυβέρνησης, το έχουμε πει εξ αρχής, είναι η συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθούν βεβαίως όλες οι σχετικές συνταγματικές διαδικασίες στη γειτονική χώρα, να έρθει στην Ελληνική Βουλή προς κύρωση το συντομότερο δυνατό. Mm-hmm. Και με αυτήν την έννοια, πολύ σύντομα τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν σχετικές εξελίξεις και θα μπορέσουμε να φέρουμε τη συμφωνία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι επιταχύνονται και οι εξελίξεις που αφορούν στη σύνθεση της κυβέρνησης, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσον σας φοβίζει αυτό το ενδεχόμενο. Σας το ρωτάω γιατί ας πούμε άκουσα σήμερα τον κύριο Τσουνίδη, τον εκπρόσωπο τύπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, να υπενθυμίζει ότι οι δύο συγκυβερνώντες αρχηγοί είχαν συνομολογήσει ένα μορατόριο στο Μάρτιο και είπε κάτι του τύπου και να ψηφίσουν ό,τι είναι να ψηφίσουν στη Φιρόμ. Ας το δούμε το θέμα το δεν Μάρτιο. Δεν μας φοβίζει κανένα ενδεχόμενο, mm-hmm. κύριε Μελιγκόνη. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχουμε μάθει πλέον σε αυτή την κυβέρνηση από το 2015. Να περνάμε από δύσκολες καταστάσεις, δύσκολες συνθήκες και παρόλα αυτά να προχωράμε μπροστά. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. Είναι πεποίθησή μας ότι πρέπει και η Συμφωνία των Πρεσπών να ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό, mm-hmm. αλλά και να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, το οποίο ειδικά μετά την μεγάλη επιτυχία της εξόδου της χώρας από το μνημόνιο πέρυσι τον Αύγουστο, έχει επιταχυνθεί και νομίζω ότι ήδη αποδίδει πολύ σημαντικούς καρπούς για την κοινωνική πλειοψηφία. Με αυτή την έννοια θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα σε όλα αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και τα οποία ήδη βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία δυνατότητα, αλλά θα υπάρξει και κανένα πίσω γύρισμα από αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Τους έχετε μετρήσει καλά τους 151, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 145 και... Καταρχάς νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προτρέχουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία υποστηρίζει την κυβέρνησή μας. Αυτή η πλειοψηφία δεν έχει διαραγή. Mm-hmm. Θα περιμένουμε και τις επόμενες μέρες. Εγώ είμαι πεισμένος ότι και ο κυβερνητικός εταίρος, αναλογιζόμενος ακριβώς το ιστορικό βάρος, την ιστορική ευθύνη, αν θέλετε, που έχουμε όλοι μας, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία και μετά από όλα αυτά τα οποία πετύχαμε τα τελευταία χρόνια και σε σχέση με την δουλειά η οποία πρέπει να γίνει για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια τους επόμενους μήνες, νομίζω αναλογιζόμενος αυτές τις ευθύνες θα λάβει τις σωστές αποφάσεις και θα συνεχίσει να δίνει την υποστήριξή του, την εμπιστοσύνη του προς την παρούσα κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα βεβαίως, και νομίζω ότι αυτό ήταν πάρα πολύ σαφές και στην χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, mm-hmm. Εφόσον αυτό δεν συμβεί, εμείς δεν πρόκειται να κρυφτούμε πίσω, αν θέλετε, από τις συνταγματικές προβλέψεις. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνουμε μόνο στα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα. Εμάς μας ενδιαφέρει, αν θέλετε, να υπάρχει μια πολιτική λύση στα όποια προβλήματα ανακύψουν και με αυτή την έννοια ο Πρωθυπουργός, όπως το είπε με σαφήνεια χθες, θα προσφύγει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο. Πάντως, επειδή φαντάζομαι θα κάνετε το ίδιο που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, δηλαδή θα απαντήσετε σε όλα τα σενάρια, όσο πιθανά και αναπίθανα τα, ή απίθανα τα θεωρείτε. Αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι και προσπαθούμε από χθες να καταλάβουμε είναι εάν ο κύριος Τσίπρας είπε τα περί ψήφου εμπιστοσύνης από μια δημοκρατική ευαισθησία και αναλογιζόμενος ότι δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τις προβλέψεις του Συντάγματος ή αν όντως είναι μετρημένοι οι βουλευτές. Αν δηλαδή το είπε, είναι κακή έκφραση, εκ του ασφαλούς, αλλά όχι τόσο, όχι κακά έτσι όπως ακούγεται. Νομίζω, κύριε Μελιγκόνη, ότι αν κάτι έχει αποδείξει αυτή η κυβέρνηση mm-hmm. όλο το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα 4 πλέον σχεδόν χρόνια, είναι ότι δεν κρύβεται και δεν αναλαμβάνει τις ιστορικές ευθύνες που τις αναλογούν. Αυτό έγινε
και το καλοκαίρι του 2015 με μια δύσκολη, με ένα δύσκολο επώδυνο συμβιβασμό και μια συμφωνία την οποία φέραμε στον ελληνικό λαό για να την επικυρώσουμε τις εκλογές Σεπτέμβριο του 2015. Αυτό κάναμε και καθ' όλη την διάρκεια του Τρίτου Μνημονίου και με τη συνεχή διαπραγμάτευση για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτές τις τυχές. Αυτό κάναμε και μετά την έξοδο από το πρόγραμμα με τα μέτρα τα οποία με πολύ μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε και ψηφίσαμε από το ελληνικό κοινοβούλιο και βεβαίως και με την άρση μνημονιακών μέτρων όπως είναι οι συντάξεις, τις οποίες επαναδιαπραγματευτήκαμε και το πετύχαμε να πάρθουν πίσω. Αυτό κάναμε και με τη συμφωνία των Πρεσπών. Με ένα ζήτημα με το μακεδονικό, το οποίο δεν πράξαμε όπως προηγούμενες κυβερνήσεις να το κρύψουμε κάτω από το χαλί, να το παραπέμψουμε στο απότερο μέλλον και να το αφήσουμε σε κάποιους επόμενους να το διαχειριστούν. Mm-hmm. Εφόσον υπήρξε το ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας, αν θέλετε, με την ανάληψη της ηγεσίας στη γειτονική χώρα από τον κύριο Ζάεφ, προχωρήσαμε, πάντα έχοντας υπόψη μας ότι υπερασπιζόμαστε το εθνικό συμφέρον, σε μία λύση και είμαστε πλέον πάρα πολύ κοντά να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε και τώρα, και εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από τις όποιες, αν θέλετε, συνταγματικές δυνατότητες υπάρχουν, mm-hmm. καθαρές κουβέντες, καθαρές λύσεις. Και εφόσον λοιπόν χρειαστεί, θα πάμε στην Βουλή και θα ζητήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Και είμαι βέβαιος ότι ακριβώς λόγω όλης αυτής της πορείας που έχει προηγηθεί, ναι. αλλά και, αν θέλετε, των εκκρεμωτήτων οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα, και μιλήσαμε βεβαίως για την Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά μην ξεχνάμε ότι το επόμενο διάστημα έρχονται μια σειρά από πολύ σημαντικές ρυθμίσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να γίνουν νόμος του κράτους. Αναφέρομαι στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στο νέο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας, σε νέες ρυθμίσεις οφειλών των Ελλήνων φορολογουμένων, στην ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης, στον εξυγχρονισμό τον, και εξορθολογισμό των σχέσεων κράτους-εκκλησίας. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν αναλυφθεί αυτή τη στιγμή από την κυβέρνησή μας και πρέπει να ολοκληρωθούν. Και με αυτή την έννοια, εγώ είμαι απολύτως πεπισμένος ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων βουλευτών mm-hmm. της παρούσας κοινοβουλευτική σύνθεση θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στη σημερινή κυβέρνηση. Πριν επιστρέψουμε στα σενάρια τα κοινοβουλευτικά, είπατε τις πρωτοβουλίες τις οποίες προγραμματίζετε. Να. Και επειδή όντως και το ρεπορτάζ λέει, το είπε και η κυρία Χτσιόγλου προχθές εδώ στο κεντρικό δελτίο, στην Αναστασία Γιάμαλη την Κυριακή, είπε ότι σε 10 μέρες θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο η πρόταση για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά έπειτα από 9 χρόνια μνημονίων αυξάνεται ο κατώτατος μισθός και εμείς προσπαθούμε κάθε μέρα να γίνουμε πυθίες και να δούμε πού το πάει ο κύριος Καμένος, δεν σας δημιουργεί την αίσθηση ή την πεποίθηση ότι ό,τι και να είναι να γίνει αύριο ή μεθαύριο ή όποτε τέλος πάντων ληφθούν οι αποφάσεις, αυτή η ιστορία αυτής της εβδομάδας δεν μπορεί να κρατήσει πολύ. Αυτό το κλίμα, αυτή η κατάσταση. Μα νομίζω γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός χθες ήταν τόσο ξεκάθαρος. Γι' αυτό ήταν τόσο ξεκάθαρος και δεν άφησε, νομίζω, καμία υπόνοια ή καμία αμφιβολία σε σχέση με το τι θα πράξουμε από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Είπαμε λοιπόν ότι αύριο υπάρχει βεβαίως μια κρίσιμη συνάντηση μεταξύ των επικεφαλής των δύο κυβερνητικών εταίρων, του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Εφόσον εκεί υπάρξουν, αν θέλετε, ίδια βεβαίως ότι προχωράει ο κυβερνητικός σχηματισμός χωρίς προβλήματα, προχωράμε κανονικά και υλοποιούμε όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε νωρίτερα, σε διαφορετική περίπτωση, προφανώς θα προσφύγουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να ζητήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν θέλουμε να υπάρχουν, αν θέλετε, σκιές ή να υπάρχουν πολιτικές εκκρεμότητες τη στιγμή που, ενώ εσείς πολύ καλά από τη μεριά σας ως δημοσιογράφοι κάνετε και εξετάζετε τα διάφορα σενάρια, τις δυνατότητες που υπάρχουν, τα προβλήματα ενδεχομένως που δημιουργούνται, την ίδια στιγμή όμως το κυβερνητικό έργο προχωρά. Την ίδια στιγμή υλοποιούνται ή σχεδιάζονται όλα αυτά τα οποία συζήτησαμε πριν. Και με αυτήν την έννοια πρέπει να προχωρήσουν όλες οι σχετικές διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο, γι' αυτό και οι εξελίξεις νομίζω θα είναι πάρα πολύ σύντομες για να κλείσουν αυτές οι εκκρεμότητες. Άρα και από τον κύριο Καμένο περιμένετε αύριο, ας πούμε, προσδοκάτε μια καθαρή απάντηση. Βεβαίως. Τι επιτέλους θέλει να κάνει. Βεβαίως, απολύτως. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Mm-hmm. Τώρα, είπατε ότι θα ζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης αν ο κύριος Καμένος κάνει ό,τι έχει πει
και ότι θα την πάρετε. Αυτό συνιστά καθαρή λύση, γιατί βλέπω ότι ήδη από χθες η αξιωματική αντιπολίτευση περιγράφει με κάπως απαξιωτικό τρόπο ως κυβέρνηση κουρελού ή προσπαθεί να αμφισβητήσει την νομιμοποίηση μιας νέας κυβερνητικής πλειοψηφίας, επειδή αυτή δεν θα απαρτίζεται από κόμματα, αλλά από ένα βασικό κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, και από βουλευτές οι οποίοι θα προέρχονται από άλλα κόμματα. Τους χαρακτηρίζουν πρόθυμους, θα τα έχετε δει και από χτες και προχτές. Είναι έως και απαξιωτικός ο τρόπος. Ναι, κύριε Μελιγκόνη, εγώ θα έλεγα ότι στην πολιτική, όπως και στη ζωή, καλό θα ήταν όλοι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και καλό θα ήταν να διδασκόμαστε και να προσπαθούμε να γίνουμε σοφότεροι. Και γιατί το λέω αυτό? Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει υποστεί το τελευταίο διάστημα μια σειρά από στρατηγικές ήττες. Στρατηγικές ήττες οι οποίες έχουν να κάνουν, τα θυμάστε πάρα πολύ καλά, με τα ενδεχόμενα τέταρτου μνημονίου, με τις πιστολιτικές γραμμές, με τους κόφτες, με το γεγονός ότι δεν βγούμε ποτέ από τα μνημόνια. Υφίσταται αυτές τις μέρες και μία ακόμη, θα ολοκληρωθεί σε λίγες μέρες, στρατηγική ήττα με την Συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω ότι αντί να υπάρχει και μία διάθεση αυτοκριτικής ή, αν θέλετε, ανάληψη από τη μεριά της πολιτικών πρωτοβουλειών, αφού η αξιωματική αντιπολίτευση χρησιμοποιεί τέτοιους χαρακτηρισμούς, ναι, και μιλάει για την ανάγκη προσφυγής στις κάλπες συνέχεια, εδώ και 3 χρόνια από όταν εκλέφθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ακούμε και κάτι άλλο, κάποια άλλη πρόταση από την αξιωματική αντιπολίτευση. Σαν σήμερα κιόλας, λοιπόν, έχει την επέτειο. Λοιπόν, γιατί δεν πάει στην Βουλή και να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας? Δεν το κάνει όμως. Απλώς αναλώνεται, αν θέλετε, σε ρητορικά σχήματα τα οποία δεν έχουν και πολύ ουσιαστικό περιεχόμενο. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι αυτά απλώς ανακυκλώνουν, αν θέλετε, τα στρατηγικά διέξοδα της αντιπολίτευσης. Τελικά αυτό που έχει μεγάλη σημασία για τους Έλληνες πολίτες, για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι να ολοκληρωθεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Ήδη περιγράψαμε κάποια πολύ βασικά στοιχεία αυτής. Να ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή η μεγάλη προσπάθεια, και γι' αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί στα συνταγματικά όρια, εξαντλώντας αυτά τα συνταγματικά όρια, η θητεία της σημερινής κυβέρνησης. Ξέρετε, αυτό δεν είναι ένα πείσμα του Τσίπρα ή του Χαρίτση ή οποιοδήποτε άλλου, αλλά είναι πολύ σημαντικό, νομίζουμε, ότι όλος αυτός ο δρόμος, ο οποίος έχει διανυθεί μέχρι σήμερα, να φτάσουμε στον τερματισμό του. Και ο τερματισμός αυτός θα είναι τον Οκτώβριο του 2019, όταν θα έχουμε πλέον την δυνατότητα να κάνουμε μια συνολική αποτίμηση, έναν απολογισμό του τι παραλάβαμε και πού καταφέραμε ή δεν καταφέραμε, ανάλογα και με την πολιτική αντιπαράθεση και την κριτική που βεβαίως θα δεχτούμε, να φέρουμε τη χώρα μετά από αυτά τα 4 δύσκολα χρόνια. Και βεβαίως, γιατί πάντα και οι εκλογές, κατά τη γνώμη μου, το έχουμε δει και ιστορικά, κρίνονται κυρίως ως προς το μετά, ως προς το μέλλον, ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Εκεί λοιπόν θα κριθούμε, αφού έχουμε ολοκληρώσει όλα αυτά τα βήματα τα οποία περιγράψαμε νωρίτερα. Τώρα, αυτά στην περίπτωση που ζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης και υπάρξουν 151 τουλάχιστον ναι στη Βουλή. Στην αντίθετη περίπτωση. Επιμένετε στη σενεριολογία, έτσι. Τι να κάνω. Στην αντίθετη περίπτωση, κάπως πρέπει να βγάλουμε και το μεροκάματο. Στην αντίθετη περίπτωση, ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να λέει ότι με συντεταγμένο τρόπο θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές εν ευθέτω χρόνο. Αυτό το εν ευθέτω χρόνο μπορούμε να το κάνουμε λίγο λιανά? Τι σημαίνει? Δηλαδή, ο Μάιος είναι ένα όριο? Πόσο μπορεί να περπατήσει μια κυβέρνηση? Όχι, νομίζω, που δεν θα έχει 151 ψήφους εμπιστοσύνη? Νομίζω, κύριε Μελιγκόνη, το εν ευθέτω χρόνο παραπέμπει στο γεγονός ότι κάποια πράγματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη πρέπει να ολοκληρωθούν. Γιατί είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού να ολοκληρωθούν αυτές τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ναι. Πρέπει να κλείσει αυτή η διαδικασία, έτσι ώστε να μην χάσουμε άλλα 5 χρόνια, αλλά η επόμενη Βουλή να είναι αναθεωρητική. Και επιτέλους, τουλάχιστον εκεί που ελπίζω οι πολιτικές δυνάμεις και της αντιπολίτευσης να συνενέσουν, στην κατάργηση του άρθρου 86, αυτό το, αν θέλετε, μια κατάσταση, θα έλεγα, ντροπιαστική για τους, θεσμούς της χώρας μας και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας οι Έλληνες πολίτες απέναντι στο πολιτικό προσωπικό, τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, να μπορέσουμε να το αλλάξουμε, αλλά και μια σειρά από άλλες πολύ σημαντικές ρυθμίσεις, να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι σημαίνει κλείνω εκκρεμότητες, έτσι ώστε να οδηγήσω συντεταγμένα και εν ευθέτω χρόνο τη χώρα στις κάλπες. Δεν νομίζουμε ότι μετά από όλα αυτά τα οποία έχει περάσει η χώρα μας, μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες και κυρίως
μην το ξεχνάμε, τις θυσίες του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Μπορούμε όλα αυτά να τα πετάξουμε στα σκουπίδια και να μπούμε σε μια διαδικασία εκλογική χωρίς να έχουμε ολοκληρώσει κάποιες από αυτές τις πολύ σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες κλείνουν ένα σημαντικό κεφάλαιο. Αυτό είναι το νόημα, αλλά νομίζω ότι και πάλι τώρα συζητάμε για ένα σενάριο το οποίο, ειλικρινά σας το λέω, και βάσει των σημερινών δεδομένων, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μακρινό. Μία ακόμη ερώτηση από αυτού του σενάριου και μετά ξαναπερνάμε στην πραγματική ζωή. Επειδή είναι πολύ σοβαρό και το θέμα της επίλυσης του Μακεδονικού και η κυβέρνηση έχει ήδη επομιστεί το πολιτικό βάρος, έτσι, είτε φτάσει στο τέλος του είτε όχι. Σε αυτές τις εκκρεμότητες που περιγράφονται μέσα σε αυτό το διάστημα και στη φράση «ανεφθέτω χρόνο» περιλαμβάνεται και η κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών στη Βουλή ή αν δεν βρεθούν οι 151 ψήφοι στη Βουλή για την ψήφο εμπιστοσύνης θα πει η κυβέρνηση ότι δεν έχω νομιμοποίηση να φέρω τόσο μεγάλο πράγμα στη Βουλή προς ψήφιση. Είπαμε νομίζω και εξ αρχής ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, ένα ζήτημα εθνικής σημασίας, στο οποίο έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και να επιληθεί με εθνικά επωφελή τρόπο. Και νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας μια συμφωνία η οποία ικανοποιεί τα εθνικά συμφέροντα πλήρως. Με αυτή την έννοια, βεβαίως αποτελεί προτεραιότητα η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και η κύρωση από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Αλλά σας λέω και πάλι, νομίζω ότι συζητάμε για σενάρια τα οποία είναι πολύ μακριά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο να χρειαστεί να πραγματοποιηθούν. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είναι το σημερινό δεδομένο, το πλέον πιθανό σενάριο, είναι ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει, θα ολοκληρώσει το έργο της, θα φέρει βεβαίως προς κύρωση και θα κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Οι Έλληνες βουλευτές αντιλαμβάνονται την ιστορικότητα, το ιστορικό βάθος, αν θέλετε, αυτής της συμφωνίας. Mm-hmm. Και μετά, στο τέλος της κυβερνητικής ηττίας, θα κάνουμε, που λέμε, ταμείο. Σε αυτό το ταμείο έχει αρχίσει και μια κουβέντα η οποία προέρχεται και από τα ηγετικά κλιμάκια των ανεξαρτητών Ελλήνων, πόσο μαθαίνω. Κατά πόσον βουλευτές που προέρχονται από άλλα κόμματα και θα αποφανθούν θετικά προς τη συμφωνία των Πρεσπών θα μπορούσαν να βρουν χώρο στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, κομματική είναι η ερώτηση, αλλά επειδή τέλος πάντων και αρμόδιος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές είστε και άποψη έχετε, πολιτικός στέλεχος πρώτης γραμμής είστε, πώς την αντιμετωπίζετε αυτή την κουβέντα? Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί επί του παρόντος. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει καμία τέτοια συζήτηση και σε κάθε περίπτωση, κύριε Μελιγκόνη, το είπα και μόλις πριν. Μιλάμε για μια συμφωνία η οποία έχει τεράστιο ιστορικό βάθος. Για μια συμφωνία η οποία, αν θέλετε, επιλύει ένα διπλωματικό ζήτημα, το οποίο όμως είχε και πάρα πολύ σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις για την ευρύτερη περιοχή μας, όχι μόνο για τις δύο χώρες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό το ζήτημα να τύχει, αν θέλετε, τέτοιου τύπου συνδιαλλαγής και ανταλλαγής ψήφου στη Βουλή με θέσεις σε ψηφοδέλτια. Νομίζω ότι αυτά είναι, αν θέλετε, είναι κουβέντα, σενάρια τα οποία ευτελίζουν, εγώ θα έλεγα, ευτελίζουν την κουβέντα για ένα τόσο σημαντικό, τόσο ιστορικό ζήτημα. Τώρα, ας μείνουμε λίγο στα εκλογικά. Άκουσα χθες την εισήγηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Πολιτική Επιτροπή, που μεταξύ άλλων σχεδόν υπονόησε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει νοθεία. Είπε ότι πρέπει οι εκλογές να γίνουν με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές. Υποθέτω ότι πίσω από όλο αυτό, αυτό έχει, συνδέεται και με κάποια δημοσιεύματα ότι η εταιρεία η οποία παραδοσιακά διοργανώνει τις εκλογές, η Singular, σας έχει πει ή φέρεται να σας έχει πει ότι δεν μπορεί να σηκώσει τέσσερις αναμετρήσεις ή τρεις αναμετρήσεις μαζί. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς αντιμετωπίζετε όλη αυτή την κουβέντα. Βγάλατε χθες μια σκληρή ανακοίνωση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά να δούμε λίγο και τα των προδιαγραφών, πόσες εκλογές αντέχει το σύστημα, όλα αυτά. Κύριε Μελιγκόνη, πράγματι, χθες απάντησα και στον κύριο Μητσοτάκη με έναν τρόπο σκληρό, γιατί πραγματικά μου προκαλεί κατάπληξη και οργή, θα έλεγα, το γεγονός ότι βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να πολιτεύεται πολλές φορές με όρους τοπικού κοινοτάρχη τρίτης κατηγορίας. Πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να αντιληφθεί
ότι είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως εκ τούτου έχει θεσμικά μια πολύ μεγάλη ευθύνη σε αυτά τα οποία λέει και σε αυτά τα οποία παρουσιάζει στο δημόσιο διάλογο. Η χθεσινή τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη σε σχέση με τη διεξαγωγή των εκλογών, η οποία προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι αφορά κατεξοχήν το Υπουργείο μας, το Υπουργείο Εσωτερικών. Βέβαια, γι' αυτό σας ρωτάω εξάλλου. Αγγίζει τα όρια της θεσμικής εκτροπής. Γιατί θα έπρεπε να γνωρίζει ότι αυτά τα ζητήματα η χώρα μας, η ελληνική πολιτεία, η συντεταγμένη ελληνική πολιτεία, τα έχει επιλύσει εδώ και δεκαετίες. Τα έχει επιλύσει, θα έλεγα, από τη μεταπολίτευση του 1974. Και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, ούτε και στον κύριο Μητσοτάκη, να μας κάνει μαθήματα δημοκρατίας, κύριε Μελιγκόνη. Θα προσέθετα επίσης ότι τέτοιου τύπου τοποθετήσεις, επικίνδυνες για τη δημοκρατία, είναι, αν θέλετε, και άδικες για τους δεκάδες εργαζόμενους του Υπουργείου μας, οι οποίοι ήδη εδώ και καιρό έχουν πράγματι ξεκινήσει όλες τις σχετικές διαδικασίες, την προετοιμασία σε τεχνικό επίπεδο για να είμαστε καθόλου έτοιμοι για τις πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις, τις οποίες θα κληθούμε να διαχειριστούμε μέσα στην τρέχουσα πλέον χρονιά το 2019. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη τεχνογνωσία στο Υπουργείο Εσωτερικών και εμπειρία από τέτοιες αναμετρήσεις. Νομίζω τελικά ότι το πολιτικό συμπέρασμα το οποίο μπορώ να εξαγάγω είναι ότι όλα αυτά είναι κινήσεις πανικού. Δείχνουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό, βλέπει ότι το αφήγημα το οποίο και με τη βοήθεια, επιτρέψτε μου να το πω, κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης προσπάθησε να κατασκευάσει όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι οι εκλογές θα είναι περίπατος, ότι θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, ότι θα έρθει στα πράγματα. Φαίνεται ότι αυτό το αφήγημα καταραίει με κρότο και καταφεύγει σε τέτοιου τύπου, αν θέλετε, τοποθετήσεις, οι οποίες, επαναλαμβάνω όμως και πάλι, θα ήταν κομικές αν δεν ήταν επικίνδυνες. Πάντως, είναι τόσο εμπεδωμένη ως δημοσκοπική εικόνα η ψαλίδα και η μεγάλη διαφορά το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως επίσης και το προβάδισμά της και στην παράσταση νίκης, στην παραδοσιακά διάψευση παράσταση νίκης, που αναρωτιέμαι γιατί να έχει πανικό ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ δεν υποτιμώ τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Και βεβαίως, σε κάποιο βαθμό, έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι κακά τα ψέματα η κυβέρνησή μας κλήθηκε να υλοποιήσει δύσκολες πολιτικές, να πάρει επώδυνα μέτρα, και αυτό βεβαίως έχει το πολιτικό κόστος. Και εμείς ποτέ δεν πρόκειται να, αν θέλετε, να μην αντιμετωπίσουμε το πολιτικό κόστος των επιλογών μας. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι οι εκλογές κρίνονται την ημέρα της κάλπης. Δεν κρίνονται στις δημοσκοπήσεις. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ταμείο όταν έρθει η ώρα, να κάνουμε έναν πλήρη απολογισμό πεπραγμένων, αλλά και ένα σχεδιασμό για το μέλλον. Ξέρετε, κύριε Μελιγκόνη, πολύ λίγο δυστυχώς στην δημόσια συζήτηση ευρύτερα γίνεται μια δημοκρατική αντιπαράθεση σε σχέση με τα σχέδια για την επόμενη μέρα. Γιατί βλέπετε ότι η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία μετά την έξοδο από τα μνημόνια βρίσκονται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη φάση. Γιατί αυτό το οποίο διακυβεύεται δεν είναι απλώς το αν θα κερδίσει τις εκλογές ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, αλλά η πορεία την οποία θα έχει η χώρα τα επόμενα χρόνια. Θα τολμώ να πω τις επόμενες δεκαετίες. Αν δηλαδή αυτή η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε με δυσκολίες, εγώ θα έλεγα, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες και με λάθη πολλές φορές και με παραλήψεις και με αδυναμίες, αλλά με αποφασιστικότητα και με μια προσπάθεια να πάμε τα πράγματα μπροστά σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία. Η οικονομία επέστρεψε σε ρυθμούς ανάπτυξης επί των ημερών μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις θέσεις εργασίας και με την καταπολέμηση, τη μείωση της ανεργίας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη του κοινωνικού κράτους. Σήμερα το πρωί εγώ βρέθηκα στα εγγένεια μιας τοπικής μονάδας υγείας σε μια λαϊκή περιοχή της Νότιας Αθήνας, στο Μοσχάτο. Ήταν η 107η τοπική μονάδα υγείας η οποία ξεκινάει να λειτουργεί. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο. Στήριξη δηλαδή των τοπικών κοινωνιών με πολύ σημαντικές κοινωνικές υποδομές. Αναβάθμιση της χώρας στο εξωτερικό από κράτος παρείας όπως ήταν στην αρχή της κρίσης. Και μάλιστα, μιας και το συζητάμε αυτό, έχει ενδιαφέρον να δούμε και την απομόνωση του κ. Μητσοτάκη
και της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και στην ίδια την Ευρωπαϊκή του οικογένεια, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ακούσαμε και τον κύριο Βέμπερ ακόμα, ναι, που τον υποστηρίζει εν θέρμος ο κύριος Μητσοτάκης, να μιλάει για το μακεδονικό και για την ανάγκη επίλυσής του. Πλήρης απομόνωση λοιπόν του κύριου Μητσοτάκη εκεί. Λοιπόν, αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας. Όλα αυτά είναι επιτυχίες οι οποίες τελικά, μιας και μιλάμε για τις εκλογές και για, για το εκλογικό αποτέλεσμα, νομίζω θα προσμετρηθούν και θα αντανακλαστούν στην κάλπη όταν έρθει η ώρα. Και βεβαίως, ναι, επαναλαμβάνω, για μένα πάρα πολύ σημαντικό, το τι γίνεται από εκεί και πέρα. Η ελληνική κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία μέσα σε όλες αυτές, σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, να εκπονήσει αναπτυξιακή στρατηγική για πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό από ελληνική κυβέρνηση. Αναλυτική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία περιγράφει τις βασικές προτεραιότητες σε σχέση με την οικονομία, σε σχέση με το κοινωνικό κράτος, σε σχέση με τις πολιτικές για την εργασία για τα επόμενα χρόνια. Μια αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία βάζει συγκεκριμένους στόχους ανά Υπουργείο. Μια αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία υλοποιείται τώρα που μιλάμε, το τελευταίο διάστημα. Προχθές, μάλιστα, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και την επικαιροποίησή της για τους επόμενους μήνες. Από την μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουμε δει κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας. Αυτό το οποίο ακούμε είναι πολλές φορές, θα έλεγα, κάποια αποσπασματικές κραυγές, οι οποίες παραπέμπουν σε ένα μείγμα σκληρού οικονομικού φιλελευθερισμού, νεοφιλελευθερισμού και σκληρού κοινωνικού, μιας σκληρής κοινωνικά ακροδεξιάς ρητορίας. Αυτά είναι τα οποία ακούμε από την αξιωματική αντιπολίτευση και νομίζω ότι όταν αυτά τα σχέδια τεθούν υπό την κρίση του ελληνικού λαού, το αποτέλεσμα θα είναι υπέρ της σημερινής κυβέρνησης, υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, για να κλείσουμε τα εκλογικά, αντέχει το σύστημα, ακόμη και αν ο Πρωθυπουργός επιλέξει το Μάιο, διαβάζεται ότι είναι ένα σενάριο. Σήμερα, μάλιστα, ο κύριος Παπάς, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, είπε ότι αν δεν υπάρξει ψήφος εμπιστοσύνης, τότε ο Μάιος είναι ένα όριο. Οπότε, από τεχνικής πλευράς, λοιπόν, κύριε Μελιγκόνη, εγώ διαβεβαιώνω τους πάντες ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα είναι καθόλου έτοιμο για όσες ανεξαρτήτως σενάριου που τελικά θα υλοποιηθεί. Ναι. Όλα τα σενάρια βεβαίως θα εξεταστούν και για όλα τα σενάρια θα είμαστε έτοιμοι, έτσι ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή αμφιβολία και οι εκλογές να διεξαχθούν ομαλά, με διαφάνεια και με αντικειμενικότητα. Αυτό είναι το οποίο θα συμβεί όταν έρθει η ώρα για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, που έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε από τώρα, ανεξαρτήτως σενάριων, ότι θα πρέπει να διεξαχθούν μέσα στο 2019. Το Υπουργείο Εσωτερικών λοιπόν θα διασφαλίσει ότι και αυτή τη φορά, όπως έχει συμβεί και έχει συμβάλει αυτό, και κανένας δεν πρέπει να το ξεχνάει αυτό, αποφασιστικά στην αποκατάσταση δημοκρατικής ομαλότητας στη χώρα μας εδώ τις τελευταίες δεκαετίες, από τη μεταπολίτευση και μετά. Και αυτή τη φορά λοιπόν δεν θα υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα, ίσα ίσα που αυτή τη φορά θα εισαχθούν και, αν θέλετε, τεχνικές καινοτομίες, οι οποίες θα κάνουν το σύστημα ακόμα πιο αποδοτικό και ακόμα πιο ασφαλές. Τώρα, μια που λέμε για τις πολιτικές της επόμενης μέρας, διαβάζω από προχθές ένα θέμα σχετικά με το ΑΣΕΠ, αναφορικά με τις προσλήψεις στους Δήμους, την πλήρωση για την ακρίβεια των 8.166 θέσεων στην καθαριότητα και την ίδρυυση, αν δεν απατώμε. Ναι. Τα ρεπορτάζ παίξαμε και εδώ στο δελτίο μας τα σχετικά. Είχε και η Εφημερίδα των Συντακτών και ένα σωρό εφημερίδες, η Αυγή κτλ. Ότι υπάρχουν πιέσεις από πλευρά σας προς το ΑΣΕΠ, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία, να λήξει η αγωνία των υποψηφίων, να μπουν οι άνθρωποι να πιάσουν δουλειά. Τι συμβαίνει με αυτό? Κύριε Μελιγκόνη, πράγματι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αναφέρεστε στην... Γιατί καλά είναι τα σενάρια τώρα, δεδομένες και τα λοιπά, αλλά κάποιοι άνθρωποι περιμένουν να βρουν δουλειά. Ξέρετε, είναι δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάθε μέρα με αυτή την αγωνία και δικαίως, και έχουν αυτή την αγωνία και πολλές φορές μπορεί, και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια αυτό, η συζήτηση την οποία κάνουμε εμείς περί εκλογικών σενάριων κλπ, να τους ακούγεται εκτός της δικής τους πραγματικότητας. Γιατί έχουν αυτή την αγωνία της δουλειάς, έχουν αυτή την αγωνία του μεροκάματου. Και μιλάμε τώρα για ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης πριν από ένα χρόνο περίπου. Αναφερόμαστε στην προκήρυξη 3K, την περίφημη, που έχει να κάνει με την πλήρωση θέσεων στους ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ίδρυυσης των Δήμων σε όλη τη χώρα.
κύριε Μελιγκόν, είναι η μεγαλύτερη προκήρυξη θέσεων στους ΟΤΑ από συστάσεις ελληνικού κράτους. Μιλάμε για περισσότερες από 8.500 θέσεις. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα. Από τη μεριά μας, ως Υπουργείο Εσωτερικών, και θέλω σε αυτό να είμαι ξεκάθαρος, έχουμε από την πρώτη στιγμή παράσχει την κάθε δυνατή βοήθεια προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το ΑΣΕΠ, το οποίο είναι μια ανεξάρτητη αρχή και η οποία έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα να εκδώσει τους οριστικούς πίνακες των επιτυχώντων. Έχει καθυστερήσει. Υπάρχει βεβαίως καθυστέρηση. Κακά τα ψέματα. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, η οποία και εμάς, αν θέλετε, μας δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τι σας λέει ο κύριος Καραβοκύρης? Έχω καταστήσει σαφές, ναι, και στην διοίκηση του ΑΣΕΠ ότι πρέπει αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί τάχιστα. Ήδη έχει καθυστερήσει και έχω την διαβεβαίωση από το ΑΣΕΠ ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες. Περιμένω και αναμένω από το ΑΣΕΠ να ανταποκριθεί σε αυτές τις προθεσμίες, γιατί ήδη, όπως είπαμε, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση. Εμείς σεβόμαστε βεβαίως πλήρως την ανεξαρτησία του ΑΣΕΠ, είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Από εκεί και πέρα όμως, κανένας δεν μπορεί να παίζει με τις αγωνίες δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Πρέπει, και είναι πολιτική βούληση της κυβέρνησης και το έχουμε ήδη πράξει, να ενισχύσουμε το ΑΣΕΠ με κάθε δυνατό τρόπο. Γνωρίζετε ότι αυτές τις μέρες έχει έρθει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου, για την ενίσχυση των λειτουργιών και των υπηρεσιών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Περιμένουμε και από την ανεξάρτητη αρχή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και πολύ σύντομα να εκδώσει τα οριστικά αποτελέσματα, να λάβει τέλος η αγωνία των συμπολιτών μας και ταυτόχρονα βεβαίως να τοποθετηθούν στους Δήμους αυτοί οι εργαζόμενοι, έτσι ώστε να μπορέσουν οι Δήμοι να αντιμετωπίσουν τις πολύ επίγουσες ανάγκες που έχουν σε αυτές τις υπηρεσίες, κυρίως υπηρεσίες καθαριότητας, που όπως αντιλαμβάνεστε για τους κατοίκους όλων μας και ειδικά στις πόλεις αποτελεί το νούμερο ένα ζήτημα. Επί της ουσίας μιλάμε για τους ανθρώπους που ήταν τόσα χρόνια όμηροι, τώρα είναι καθαρές λύσεις, ας πούμε, έτσι. Για την πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Να αρθεί αυτό το καθεστώς ομοιρίας των συμβασιούχων που ίσχυσε για πολλά χρόνια σε αυτές οι υπηρεσίες, ξεπερνούσε πολλές φορές και την δεκαετία, και να πάμε επιτέλους, και αυτό ήταν δικιά μας πάγια πολιτική θέση, να πάμε σε μόνιμες προσλήψεις σταθερού προσωπικού, έτσι, για να αντιμετωπιστούν αυτές οι πολύ σημαντικές ανάγκες και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε προκήρυξη νέων θέσεων επιστημονικού προσωπικού. Αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί πολύ ισχυρές διαχωριστικές γραμμές, αν θέλετε, και με την αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς λέμε, και σε αυτό χαίρομαι, γιατί βρίσκουμε, αν θέλετε, συμπαραστάτες και τους ίδιους εκπροσώπους αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης. Λέμε λοιπόν ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Η υποστελέχωση που υπέστη η αυτοδιοίκηση την περίοδο των μνημονίων, αλλά και ακόμα και πιο πριν, είναι τεράστια. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της αυτοδιοίκησης και με αυτή την έννοια εμείς το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε διαδικασίες προσλήψεων, στοχευμένων προσλήψεων, εκεί που πραγματικά η αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη, σε επιστημονικό προσωπικό, σε τεχνικές υπηρεσίες. Α, δεν τελειώνουμε με τις 8.500 τώρα, δηλαδή. Τώρα αρχίζουμε. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα-γρήγορα, γιατί ξεκινάει σιγά-σιγά η κοινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα και της Άγγελα Μέρκελ στο Μέγαρο Μαξίμου.